Να σπάει η υγρασία και στα ορεινά να ζεσταθούν. Τα ορεινά ανάβουν καιρό τώρα. Ακριβώς. Αλλά αυτό θα γίνει παντού. Να δούμε λίγο που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης. Σωστά. Πρώτα απ' όλα συμβαίνουν λίγο κάποια περίεργα πράγματα, τα οποία νομίζω ότι αξίζει να τα δούμε και να τα παρατηρήσουμε. Ξέρουμε ότι παρά το γεγονός ότι έχουμε ένα πόλεμο, εν τούτης δεν επηρεάστηκαν αναλογικά πολύ οι τιμές του πετρελαίου. Οι τιμές του πετρελαίου πήγαν μέχρι τα 85, αυτή την ώρα είναι στα 81,58 του Brent. Mm-hmm. Αντίστοιχα, το πετρέλαιο θέρμανσης είναι στο 1,382. Τώρα. Πώς εξηγείται αυτό, Ρενή? Πάμε τώρα να δούμε. Ενώ πολλούνταν ακριβότερα το Brent την άνοιξη. Είχε 1,2. Ακόμα και με την επιδότηση, δες εδώ. Εδώ είναι το Μάρτιο. Ναι. Που είχε ακόμα επιδότηση στα 12 λεπτά. Μετά 12 λεπτά ήταν 1,32. Mm-hmm. 86, 1,32. 81, 1,38. Πάμε τον Απρίλιο. Στο τέλος, προς το τέλος του επιδόματος θέρμανσης. Ανέβηκε στα 87 το Brent. Στο 1,26 χωρίς επιδότηση το πετρέλαιο θέρμανσης. Αυτό εδώ που επισημαίνει ο Νίκος είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Τόσο σοβαρό που κάποιος πρέπει, και θα έχουμε και τον κύριο Μαρινάκη σε λίγο, και νομίζω πρέπει να του δείξουμε την κάρτα αυτή. Γιατί καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση δίνει μάχη για την ακρίβεια. Και καλά κάνει. Αλλά εδώ αυτό βγάζει μάτι. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέμε για τα καύσιμα. Είχε 86 δολάρια, μας λέει ο Νίκος, το πετρέλαιο και το βαρέλι και 1,2 με 12 λεπτά επιδότηση. 1,32. 1,32 είχε το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης. Σήμερα που από τα 86 έχει πάει στα 81,5, έχει 1,38, έχει πιο ακριβά. Αντί να έχει πιο φθηνά. Είναι πιο φθηνό το πετρέλαιο. Πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή να πληρώνουμε σαβλάκες, να μην πω τίποτα χειρότερο. Μπορεί να μας πει κανείς. Γιατί? Και αν μας πει κάποιος, το πετρέλαιο Brent είναι η πιο υψηλή τιμή για τα πετρέλαια. Το West Texas, για παράδειγμα, στα 79 δολάρια το βαρέλι. Προφανώς θα αρχίσουν να μας λένε πάλι για τις περίφημες τιμές της Μεσογείου. Των δηληστηρίων. Αυτό τώρα μην το ανοίξουμε, γιατί αυτό είναι. Το οποίο ξαφνικά τα δηληστήρια της Μεσογείου έχουν ένα περιθώριο δήλησης, το οποίο είναι διπλάσιο από τον υπόλοιπο κόσμο. Γιατί? Κανείς δεν έχει καταλάβει. Αυτή η περιβαλλοντική κρίση, επειδή η αγορά της Μεσογείου. Ή ενδεχομένως το κλίμα των ημερών. Νίκο, μου σε ευχαριστώ. Πολύ σοβαρό στοιχείο. Πάρα πολύ σοβαρό στοιχείο.